Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω μια ιστορία πολύ δυνατή. Σας τη φύλακα καιρό. Έχει πολύ καιρό που μου έχει στείλει φίλη και έχουμε και update. Πρόκειται για μια ιστορία μιας γυναίκας αξιοθαύμαστης, φοβερής. Μιας γυναίκας η οποία ζει αξιοπρεπώς και λεβεντικά με την αναπηρία της. Αλλά όμως βρέθηκε ένα καλόπεδο, παύλα, ολόπεδο που λέμε στο κανάλι, να την ταράξει. Γι' αυτό και βλέπετε στον τίτλο, αγάπη μου, δεν είναι καλόπεδο αυτός, είναι ολόπεδο. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, διαβάζω αυτά που μου στείλει φίλη και θα διαβάσω μια συνομιλία που είχαμε μεταξύ μας και θεωρώ ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν, πώς λειτουργούν κάποιοι κρυφονάρκησοι, ανώριμοι κλπ. Ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι κλπ. Θα τα πούμε στην πορεία και θα σχολιάζω καθώς διαβάζω αυτά που μου στείλει φίλη. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, αγαπή μου, σας παρακολουθώ και προσπαθώ να σας συμβουλεύομαι σε όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε. Αν και είμαστε κοντά ηλικιακά, ο πληθυντικός είναι λόγος σεβασμού, κυρίως ως προς την επιστημονική σας ιδιότητα, την οποία θαυμάζω. Σε ευχαριστώ, αγαπή μου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας αφηγηθώ την ιστορία μου, η οποία με βασανίζει εντός εισαγωγικών. Εκτός εισαγωγικών σε βασανίζει, όχι μόνο εντός εισαγωγικών, εντός και εκτός εισαγωγικών σε βασανίζει αυτή η ιστορία. Αν και υποτίθεται με θεωρώ αρκετά έξυπνη, απορώ πως την πάντησα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βάλω έναν τίτλο στην ιστορία μου, σου βάλα εγώ, έννοια σου. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Μου λέει το όνομά της, μου λέει την ηλικία της, είσαι μικρότερη από μένα. Είναι λίγο πριν τα 40, δεν είναι ούτε καν 40. Και μένω στην Ελλάδα, στην επαρχία. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια και εγώ και ο αδερφός μου πήραμε πολύ αγάπη, μέσα σε πολύ αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Αυτό το λέω γιατί παρακάτω κάπου θέλω να το συνδέσω. Θεωρώ τα παιδικά μας χρόνια πολύ καθοριστικά στην εξέλιξή μας. Οικογενειακώς έχουμε πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο. Είμαι εκπαιδευτικός και έχω κάνει και διμεταπτυχιακά. Μπράβο, αγαπητοί μου. Και εργάζομαι εδώ και 15 χρόνια. Επίσης, είμαι ανάπηρη. Χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου από τα 24. Και είσαι μια λεβεντιά. Γιατί μετά που ήρθε η αναπηρία στη ζωή σου και χρειαζόταν και χρειάζεσαι το αναπηρικό αμαξίδιο για να κυκλοφορήσεις, δεν σταμάτησες να προσπαθείς, δεν σταμάτησες να μορφώνεσαι, δεν σταμάτησες να εξελίσσεσαι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Γενικότερα είμαι ισορροπημένη και ακομπλεξάριστη με αυτό. Ναι, το κατάλαβα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Περιτριγυρισμένη από αγάπη και αποδοχή από το οικογενειακό περιβάλλον μου και τους φίλους μου. Γενικά έχω κάνει αρκετές ερωτικές σχέσεις στη ζωή μου. Μπράβο, αγάπη μου. Είμαι εμφανίσιμη, προσέχω τον εαυτό μου αρκετά, εννοείται δεν αρκούμε στην εμφάνισή μου. Ναι, γιατί είσαι και πνευματικός άνθρωπος, δεν είσαι μόνο σωματικός άνθρωπος. Η τελευταία μου μεγάλη σχέση τελείωσε πριν ένα χρόνο περίπου. Αυτός ήθελε να μείνουμε μαζί και να προχωρήσουμε και εγώ το σταμάτησα. Έχεις κάθε δικαίωμα να αποφασίσεις αν θες να προχωρήσεις μια σχέση ή να τη σταματήσεις. Όλοι μας έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και τώρα ερχόμαστε στην ιστορία που θέλω να αφηγηθώ. Κάπου πριν 6 μήνες, εντελώς τυχαία, γνώρισα κάποιον μέσω Facebook. Έλληνας, αλλά μένει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτός έφυγε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα για να είναι πιο ασφαλής οικονομικά κυρίως. Είχε πολύ άσχημα παιδικά χρόνια με κακοποιητικό πατέρα και προς τα παιδιά αλλά και προς τη μητέρα. Κακοποίηση τόσο λεκτική όσο και σωματική. Αν και ο πατέρας οικονομικά ήταν σε καλό επίπεδο, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους πέρασαν μεγάλες στερήσεις. Αυτός δούλευε από τα 15 του παράλληλα με το σχολείο. Κάπου στα 25 του, μετά από ένα πολύ άσχημο επεισόδιο για τη μητέρα του, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες, όχι δεν χρειάζεται, καταλαβαίνουμε όλοι πώς μπορεί να φανεί και πώς μπορεί να εκδηλωθεί η ενδοοικογενειακή βία, έδιωξε τον πατέρα του από το σπίτι κυριολεκτικά, πιαστικά στα χέρια, πατέρας και γιος. Να σημειώσω πως δεν έχει δεχτεί ποτέ βοήθεια από ειδικό. Μάλιστα, είναι δηλαδή και με τη βούλα αδιάγνωστος.
Έκτοτε οι γονείς πήραν διαζύγιο και κόπηκε κάθε επικοινωνία μεταξύ παιδιών και πατέρα. Και εδώ που τα λέμε, όχι πως ποτέ είχαν ουσιαστική επικοινωνία. Αυτός δεν είχε σπουδάσει κάτι και πάντα έκανε δουλειές του ποδαριού για πενταροδεκάρες. Και επειδή δεν άντεχε την οικονομική ανασφάλεια που είχε στην Ελλάδα, αποφάσισε να μεταναστεύσει στη χώρα, που ήδη ήταν κι άλλος κόσμος που γνώριζε, και αν μη τι άλλο, οικονομικά τουλάχιστον είναι πιο ασφαλής και μπορεί και προσφέρει και βοήθεια στη μητέρα του εδώ στην Ελλάδα. Πράγμα που εδώ δεν μπορούσε να το κάνει. Από την πρώτη στιγμή που με είδε, έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος και ενώ ήξερε τη χιλιομετρική απόσταση που μας χωρίζει, ένιωθε να ζορίζεται. Έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος και ενώ ήξερε τη χιλιομετρική απόσταση, ένιωθε να ζορίζεται. Γιατί άραγε ένιωθε να ζορίζεται? Στην αρχή μιας γνωριμίας, όταν βλέπουμε έτσι πράγματα, ζορίζομαι, πιέζομαι, δεν νιώθω καλά, ανησυχούν. Από τα πρώτα μηνύματά μας φάνηκε συμβατότητα στο χιούμορ μας και στον τρόπο σκέψης μας, πράγματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Ναι, είναι σημαντικό. Συμβατότητα στο χιούμορ και στον τρόπο σκέψης. Σημαντικό, αλλά όχι το μοναδικό σημαντικό. Του άρεσα πάρα πολύ και εμφανισιακά. Και ένιωθε άσχημα γιατί ήξερε πως αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει κάπου λόγω απόστασης. Ένιωθε άσχημα επειδή ήξερε πως αυτό δεν μπορούσε να οδηγήσει κάπου λόγω απόστασης. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, εάν πραγματικά επιθυμούν να βρίσκονται με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, επιθυμούν να ενώσουν τη ζωή τους με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν λογαριάζουν την απόσταση. Αυτή είναι η γνώμη μου. And where there is a will, there is a way. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Άρα γι' αυτό ζοριζόταν αυτός. Αντίο, ναι, αυτό το ακούμε συχνά από ναρκισσούς. Μ' αρέσεις πάρα πολύ και ακριβώς επειδή μ' αρέσεις ζορίζομαι, λυπήσουμε, που ζορίζομαι, που μ' αρέσεις. Εγώ πιο πολύ γοητεύτηκα από τη συμβατότητα της επικοινωνίας μας και των κοινών μας απόψεων, που όπως φαίνεται είναι πιο σημαντικά από την εμφάνιση. Επειδή είδα και την εμφάνιση, η δικιά σου εμφάνιση είναι απείρως καλύτερη από τη δική του. Όπως και να έχει όμως, στην αρχή μιας γνωριμίας προσέχουμε πάρα πολύ το καθρέφτισμα. Αν δηλαδή ο άλλος μας λέει αυτά που λέμε κι εμείς, αν γυρίζει πίσω αυτά που λέμε κι εμείς, και αυτό παρουσιάζεται ως συμβατότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι καθρέφτισμα. Καθρεφτίζει τη δικιά μας συμπεριφορά, τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας θέσεις. Εγώ που είμαι εκφύσιος αισιόδοξο άτομο, τον έπεισα εντός αγωγικών πως αν βρεθούμε πρώτα από κοντά και θα δούμε πώς θα πάει. Άρα εσύ είσαι εκφύσιος αισιόδοξο άτομο, αυτός δεν είναι εκφύσιος αισιόδοξο άτομο. Άρα εδώ υπάρχει ένα discrepancy, μια διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον κόσμο. Τι και αν είναι το χιούμορ σας συμβατό, εδώ υπήρχε διαφορά. Είχε γίνει απόσταση της χώρας που ζει και της Ελλάδος, απόσταση Αθήνα-Χαλκίδα. Όλον αυτόν τον καιρό τα μεγάλα λόγια πήγαιναν και ερχόνταν. Άρα, βρισκόσασταν κιόλα. Ήξερε από την αρχή τις δυσκολίες της βλάβης μου και μάλιστα όπως είχε αναφέρει, θέλω να είμαι τα πόδια και τα χέρια σου. Ω, μεγάλα λόγια. Θα γινόταν τα πόδια και τα χέρια σου αυτός ο τύπος. Και εγώ τον πίστεψα καλέ. Από το να θέλει να μείνουμε μαζί, μέχρι το ότι είμαι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή του. Όσο δεν ήμασταν κοντά, τα κάναμε όλα μέσω βιντεοκλήσης. Τρώγαμε μαζί, πίναμε καφέ μαζί, βλέπαμε ταινίες, κάναμε σχέδια για μελλοντικά ταξίδια. Εγώ, λόγω αναπηρίας, μπορώ να πάρω στα 15 χρόνια δουλειά σύνταξη γύρατος. Μέχρι και αυτό είχα σκεφτεί να κάνω. Γι' αυτό σου λέω: When there is a will, there is a way. Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος να το κάνεις. Το μόνο στο οποίο του είχα κάνει παρατήρηση ήταν τα κιλά του. Όχι πως ο αριθμός της ζυγαριάς είναι ικανός να αλλάξει αυτά που νιώθω για τον άλλον, αλλά ένιωθα πως τον βλάπτει το τόσο πολύ βάρος στην υγεία του. Και μου έβγαλε και επίθεση, επειδή είναι κάτι που τον πρίζει συνέχεια και η μαμά του, όπως είχε αναφέρει. Όσες φορές γινόταν αναφορά στα κιλά του, έβγαζε νύχια να με φάει από το θυμό. Εδώ θέλω να πω το εξής. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος με πολλά κιλά. Έχω ύψος 1,63. Συνήθως ζυγίζω γύρω στο 85 με 87 κιλά. Τώρα αυτή τη στιγμή μετά από τον κορονοϊό και το σκαμπανέβασμα των τιμών της γλυκόζης στο αίμα μου, είμαι γύρω στα 93. Θεωρώ πως όλοι μας, ανεξαρτήτως σωματικού βάρους,
ανεξαρτήτως του αν έχουμε μία τάση για να είμαστε πιο παχουλοί ή λιγότερο παχουλοί ή είμαστε αδυνατοί, πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Και το να είσαι βαρύς, το να είσαι παχής, το να είσαι παχιά, το να έχεις πολύ λίπος γύρω από την κοιλιά, για παράδειγμα, είναι ένας δείχτης πολύ κακής πρόβλεψης για την υγεία. Στα κιλά που είμαι εγώ, σας το λέω αυτό, 1,63 και 93 κιλά αυτή τη στιγμή, με έχετε δει και 103 κιλά, με έχετε δει και 85 κιλά. Προσπαθώ καθημερινά να τρώω υγιεινά. Προσπαθώ να γυμνάζομαι με όποιο τρόπο μπορώ. Είτε με κολύμπι στη θάλασσα, είτε με περπάτημα με το σκύλο στη φύση. Και προσπαθώ πάρα πολύ να μην έχω λίπος στην κοιλιά, γιατί ξέρω ότι αυτό χαλάει την υγεία. Αν κάποιος μας αγαπάει και μας πει, αγάπη μου, πρόσεξε λίγο τη διατροφή σου, πρόσεξε τον εαυτό σου, αγάπησε τον εαυτό σου, δεν σημαίνει ότι μας κάνει επίθεση. Τώρα αν κάποιος έρθει και μας πει, μω, τι χοντρέλο έχεις γίνει, πόσο χαλιά είσαι, δεν βλέπεσαι, μωρέ, εκεί ναι, είναι επίθεση. Αν όμως ένας άνθρωπος που μας αγαπάει, μας λέει, σε βλέπω εσένα και σε συγκρίνω εσένα με πριν, εσένα με φωτογραφίες σου πριν 5 χρόνια για παράδειγμα, ή με το πώς ήσουν throughout the years, πώς ήσουν διαμέσου των χρόνων και σε βλέπω τώρα ότι έχεις αφαιθεί και έχεις παρετηθεί και έχεις πάρει υπερβολικό βάρος, αυτό είναι ένδειξη αγάπης. Και ξαναλέω, είμαι χοντρή, το αναγνωρίζω πως είμαι χοντρή, το πήρα απόφαση πως θα είμαι όλη μου τη ζωή χοντρή, δεν εξακολουθώ, δεν πάω όμως να προσπαθώ να τρέφω με υγιεινά και να προσέχω πολύ την υγεία μου. Δηλαδή, αν εγώ αφινόμουν με το μεταβολισμό που έχω, με το πρόβλημα στο θυρεοειδή που έχω, με τον κλινικό υποθυρεοειδισμό, με το διαβήτη, αν αφινόμουν και έτρωγα ό,τι να είναι, θα ήμουν αυτή τη στιγμή 180 κιλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. 1,63 θα ήμουν 180 κιλά, δεν θα ήμουν 93 κιλά. Δεν με ενοχλεί και να παραμείνω στα 93 κιλά. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως και το καταλαβαίνω ότι αυτό ζητούσε η κοπέλα από τον σύντροφο της, είναι να προσέχω τον εαυτό μου, να προσέχω την υγεία μου. Γιατί αν βάζω σκουπίδια στο σώμα μου και τρώω ό,τι να είναι, και τρώω τεράστιες ποσότητες και δεν γυμνάζομαι και τρώω τρόφιμα τα οποία είναι πολύ επεξεργασμένα, τρόφιμα που έχουν μέσα ενισχυτικά γεύσεις κλπ. Όλα εκείνα τα ανθυγινά φαγητά, τον junk food, αν τα τρώω όλα αυτά, σημαίνει ότι θα έχω ένα πάχος το οποίο θα είναι και ανθυγινό και θα έχει θέμα και η καρδιά μου, θα έχει θέμα και το κυκλοφοριακό μου, μπορεί να ανεβάσω επέκταση, μπορεί να πάθω κεφαλικό επεισόδιο, μπορεί οτιδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Άρα, εάν κάποιος που μας αγαπάει μας λέει με λεπτότητα και ευγένεια να προσέξουμε το σώμα μας και να αγαπήσουμε περισσότερο το σώμα μας, ταΐζοντας το με πιο υγιεινές και ολόκληρες τροφές και προσέχοντας να μην τρώμε πράγματα που μας βλάπτουν και να μην αφινόμαστε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αφήνονται όσον αφορά στη διατροφή τους, τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φάω πατατάκια, γαριδάκια, fast food. Αν αναγκαστώ να φάω fast food, δηλαδή αν πεινάω πάρα πολύ και το μόνο που έχω στη διάθεση μου είναι το fast food, θα φάω πολύ λίγες πατάτες, δεν θα φάω το ψωμί. Καταλάβατε τι εννοώ. Έχει σημασία ποιος μας λέει για το βάρος μας και με ποιο τρόπο μας το λέει. Λοιπόν, ενώ εσύ όσες φορές έκανες αναφορά, αυτός έβγαζε νύχια να σε φάει από θυμό. Μήπως θεωρούσε ότι επειδή εσύ είσαι γυναίκα με αναπηρία, θα έπρεπε να ήσουν υποχρεωμένοι να το δέχεσαι αυτόν όπως να είναι, ότι σου κάνει και χάρη. Μήπως αυτό έχει στο μυαλό του. Αν είμαι μια κοπέλα που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο τροχοκάθισμα, της κάνω και χάρη να είμαι μαζί της, άρα εγώ αφήνομαι και γίνομαι, ξέρω εγώ, υπερπαχύσαρκος, χάνω την υγεία μου. Πώς ρε φίλε θα γινώσουν τα χέρια και τα πόδια της κοπέλας, εάν καταντούσες και κατέληγες να είσαι clinically obese, να είσαι κλινικά παχύσαρκος. Είχε τύχει να μιλήσουμε σε βιντεοκλήση και με τη μητέρα του, μιας και ήθελε πολύ να με γνωρίσει και να δει ποια ήταν η κοπέλα που είχε κάνει χαρούμενο το γιο της, όπως μου έλεγε. Πολύ γλυκιά κυρία και πολύ υποστηριχτική. Το τελευταίο 15ήμερο είχαμε κάποιες εντάσεις, τουλάχιστον για μένα χαζές εντάσεις. Δεν τα βάζω κάτω με την πρώτη δυσκολία. Λάθος μας όμως αυτό.
όλων των απανταχουγής συνεξαρτώμενων που δεν τα βάζουμε κάτω με την πρώτη δυσκολία. Στις ερωτικές σχέσεις καθόμαστε και σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά για την πρώτη δυσκολία και για την δεύτερη δυσκολία και για την τρίτη δυσκολία. Εγώ δεν βλέπω ότι ήταν η πρώτη δυσκολία αυτή. Τώρα θα τον ξανέβλεπα το φθινόπωρο που θα ερχόταν στην Ελλάδα. Μετά από αυτές τις χαζοεντάσεις, για μένα τουλάχιστον άρχισε να απομακρύνεται φουλ. Κάπου εκεί ζήτησε εξηγήσεις και μου είπε πως νιώθει πως δεν αντέχει άλλο την απόσταση και πως αυτή φθείρει αυτά που νιώθει για εμένα που είναι τόσο πολλά. Μάνα μου τον κακόμοιρο. Τον ταλαιπωρεί η απόσταση που φθείρει αυτά που νιώθει για σένα που είναι τόσο πολλά. Δικαιολογίες του κερατά. Νιώθει ανυπέρβλητο βουνό τον χρόνο που θα περάσει μέχρι να έρθει το φθινόπωρο που θα βρεθούμε. Στο τέλος είπε πως ήταν χαζομάρα που το συνεχίσαμε ενώ δεν οδηγεί πουθενά. Δεν έχει κανένα νόημα να βρεθούμε το φθινόπωρο γιατί το να είμαστε μαζί ουσιαστικά θα πάρει πολύ καιρό και δεν αντέχει. Μάνα μου τόσο πολύ σ' αγαπάει που δεν αντέχει και σε χωρίζει. Το σκέφτηκε πολύ και κατέληξε στο πως ούτε το φθινόπωρο θα μας σώσει ούτε τα Χριστούγεννα δυστυχώς. Δεν βλέπει μέλλον μεταξύ μας και δεν βρίσκει πλέον νόημα σε όλο αυτό. Με άλλα λόγια, πήρε όση ναρκισιστική παροχή μπορούσε να πάρει και τώρα που άρχισες εσύ να είσαι κανονική σύντροφος, τώρα που άρχισες να λες και αλήθειες του στυλ πρόσεξε λίγο πως τρως και θα καταστρέψεις την υγεία σου ή ανησυχώ για τη διατροφή σου, τώρα ξενέρωσε ο τύπος γιατί πλέον δεν του κολακεύεις τον εγωκεντρισμό του τόσο πολύ όσο πριν. Πέρασε και το πρώτο διάστημα του love bombing. Πέρασε και το πρώτο διάστημα μιας ερωτικής σχέσης που είναι πολύ ψηλές οι ορμόνες και τώρα που μείνατε μόνο οι άνθρωποι, εκεί φάνηκε η ανθρωπιά του καθενός. Ζούμε χώρια μακριά ο ένας από τον άλλο, έξω ένας από την καθημερινότητα του άλλου και αυτό είναι κάτι που δεν θα αλλάξει σύντομα. Μπλα μπλα μπλα, θέλει το καλύτερο για μένα και θέλει να είμαι ευτυχισμένη γιατί πραγματικά μου αξίζει. Τέτοιες μπλε. Αν ήθελε το καλύτερο για σένα, δεν θα σε παρέσυρες όλη αυτή τη διαδικασία να πηγαίνεις και να άρχισες στη χώρα που ζει και να ταλαιπωρείσαι για να ξενερώσει μετά ο τυπάκος και να σου πει. Μου είπε πως με αγαπάει, ναι. Σε αγαπάει πολύ. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Πως πάντα θα με σκέφτεται και θα με νοιάζεται γιατί πραγματικά νιώθει πολλά για μένα, αλλά μέχρι εκεί. Ποιον κοροϊδεύεις βρε. Ποιον κοροϊδεύεις. Δεν μπορεί αυτή η σχέση να εξελιχθεί, μου είπε. Μωρέ, λέω, ναρκωτικά παίρνεις. Πολύ καλά, του είπες. Πριν 10 μέρες ήθελες να πάω στον εργατολόγο να δεις αν θα μπορώ να φύγω, να πω να μείνω μαζί σου και τώρα δεν μπορώ άλλο. Και μου λέει την κορυφαία τάκα. Όσο περίεργο και να σου φαίνεται, ακόμα θέλω να έρθεις. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει άμεσα και εγώ έτσι δεν μπορώ. Εννοείται, έκτοτε δεν ξαναμιλήσαμε. Έχει βρει το επόμενο θύμα το τυπάκι αυτό. Έχει βρει το επόμενο θύμα και θέλει να φύγει σαν καλόπαιδο ο Μάλαξ. Άβυσσο το πληκτρολόγιο τελικά. Σε φιλώ και ελπίζω να μην σε κούρασα. Λατρεύω και περιμένω τα σχόλιά σου. Τα σχόλιά σας, μάνα μου ρε. Στον ελληνικό να μου γράφετε. Περισσότερο θυμώνω με τον εαυτό μου που πιάστηκε κορόιδο και μου στέλνει τις φωτογραφίες της. Είναι μία κούκλα ρε παιδιά, ε. Μία κούκλα και μία λεβενδιά. Μία κούκλα και μία λεβενδιά η κοπέλα αυτή. Μπράβο κόρη. Μπράβο κόρη. Της λέω εγώ, κουκλάρα μου, θέλεις βίντεο με αυτό? Α, ναι, θέλω και φωτογραφία του παιδιού. Γιατί ήθελα να δω ποιος είναι αυτός ο μορφωνιός που απέρριψε αυτήν την κοπέλα. Της λέω και να συζητήσουμε αν θα πούμε ή όχι για τη δική σου κατάσταση υγείας. Τη ρώτησα αν ήθελα να το πούμε, είπε ναι, εντάξει να το πω, επειδή είναι κάτι που σε ταυτοποιεί. Και τη ρώτησα γιατί χώρισε από την τελευταία της σχέση. Λέει, σχετικά με την τελευταία μου σχέση, ενώ είχα περάσει πολύ όμορφα, δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Ενώ αυτός ήταν και θα ήταν άδικον γι' αυτό, μα συνέχιζα. Μπράβο, αυτό δείχνει εντυμότητα. Και εδώ στέλνει τις φωτογραφίες του Λεβέντη. Τις είδα και σκιάχτηκα. Αυτό έχω να πω. Είναι πολύ ψηλός και είναι 150 κιλά.
Αν και από κοντά μου φάνηκε πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα, δεν ήταν ποτέ αυτό το πρόβλημά μου. Ήθελα να δυνατήσει για λόγους υγείας και ήξερε πως το έλεγα με πολύ αγάπη. Είχε άπνοες το βράδυ και δυσκολευόταν μέχρι και να δέσει τα κορδόνια του, αυτός που θα ήταν τα χέρια σου και τα πόδια σου. Όταν λέω τον είδα και σκιάχτηκα, δεν εννοώ ότι είναι άσχημος, γιατί έχουμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι. Το ύφος του δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Του είχα προτείνει, αν θέλει να αρχίσει διατροφή με κάποιο διατροφολόγο, να του κάνω δώρο τις πρώτες συνεδρίες. Υποτίθεται υπήρχε αγάπη και ότι μετά από κάποιους μήνες έπρεπε να κάτσουμε κάτω να σκεφτούμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε για να είμαστε μαζί ουσιαστικά και όχι μέσω κινητών. Όλο το απόγευμα καθόμουν και διάβαζα τα τελευταία μου μηνύματα με αυτόν. Σας είχα γράψει για κάποιες χαζοεντάσεις που είχαμε κάπως έτσι. Που είχαμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο να χωρίσουμε. Κάποια στιγμή του είχα πει βρες άλλη. Μου είχε δείξει πόσο πολύ τον είχε στεναχωρήσει αυτό που του είπα. Η αλήθεια είναι πως δεν το εννοούσα, απλά σκεφτόμουν τις δυσκολίες του να πάω ανά πάσα στιγμή να το βρω. Την προηγούμενη μέρα πριν μου πει πως θέλει να χωρίσουμε, του έκανα διάφορες χαζές ερωτήσεις, για παράδειγμα πότε ήταν η τελευταία φορά που σε εκνεύριζα. Μου είχε αναφέρει πως εκείνη τη φορά που του είπα να βρει άλλη και πως από τότε τον είχα φτάσει στα όρια του. Μη σου πω πως την είχε ήδη βρει την άλλη. Και ψάχνει αφορμές να του πεις εσύ κάτι για να φτάσει στο ωριά του και καλά. Εννοείται πως ακόμα και τώρα δεν έχω καμιά κακιά κουβέντα να πω γι' αυτόν. Αντιθέτως, μπορώ να πω πως όσο υπερβολικό και να ακούγεται, είναι πολύ σημαντικός για μένα. Θα προτιμούσα όμως να μου δώσει μια εξήγηση συγκεκριμένη που θα με καλύπτει και όχι γενικότητες. Θεωρώ ότι δεν μου άξιζε η τελευταία του συμπεριφορά. Της λέω. Ένα κομπλεξικό κολόπεδο, μου φαίνεται από τις φωτογραφίες πάντως σοβαρά. Μου λέει χαχαχά, στο κομπλεξικό θα συμφωνήσω. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω μπορεί να λέμε βέβαια πως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, αλλά δεν πιστεύω στην εικόνα εμφάνιση. Της λέω ναι, αλλά εγώ ως ψυχολόγος βλέποντας μια φάτσα μπορώ να δω περισσότερα πράγματα. Πιο πολύ κόμπλεξ μου έχει δείξει να έχει λόγω απόρριψης, όχι μόνο από τον πατέρα του, πάντα από ό,τι μου έχει πει, τον χώριζαν οι άλλες. Γενικά στις σχέσεις μου είμαι πολύ τρυφερή και συναισθηματική, κάτι που του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, όπως μου είχε πει, γιατί ήταν κάτι που δεν του είχε ποτέ και του άρεσε. Μετά την επόμενη μέρα μου στέλνει φωτογραφίες του άλλες, όχι από αυτές που τις είχε στείλει, φωτογραφίες που έχει στο Facebook και μου λέει περισσότερο καλοκάγαθος γίγαντας φαίνεται, μου λέει. Ακόμα έχετε την ίδια γνώμη για κομπλεξικό κολόπεδο. Της λέω εγώ, τα μάτια δεν είναι καθαρά. Κατάλαβα, μου λέει, θα μπορέσετε να το κάνετε βίντεο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το περιμένω. Ιστερόγραφε, ελπίζω τα δικά μου μάτια να είναι καθαρά. Χαχαχά, να μην έχω και τύψεις. Και της λέω μια χαρά, είναι γλυκύτατη και αγνή είσαι. Λοιπόν, η φίλη μου έχει κάνει και update. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, από τη μέρα που επικοινωνήσαμε για να σας γράψω για την ιστορία μου, έχω δει όλα σας τα βίντεο που αφορούν στην τραυματική παιδική ηλικία. Θα ήθελα να συμπληρώσω πως ο δικός μου πρώην ποτέ δεν χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία τα παιδικά του χρόνια. Αντιθέτως, εγώ μου πάντα αυτή που ρωτούσε σχετικά, μα δεν σημαίνει πως όλοι θα χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία τα παιδικά του χρόνια. Υπάρχουν λογιών και λογιών άρχισε. Πάντα όταν ερχόταν η κουβέντα μου έλεγε πως το παράδειγμα του πατέρα του έχει λειτουργήσει σε αυτόν ως παράδειγμα προς αποφυγή. Τώρα που τα βλέπω πιο ήρεμα τα πράγματα, γελάω. Γελάω και ειρωνεύω με τον εαυτό μου, πιάστηκα κορόιδο. Εγώ που δεν κάνω ούτε μια ροδιά με το αμαξίδιό μου, για κανέναν τύπο, γι' αυτόν είχα σκεφτεί να αλλάξω χώρα. Η μητέρα του την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε μου είπε πως με αγαπάει, είμαι χρυσή κοπέλα και με θαυμάζει κτλ. Τώρα άφανται και αυτοί, οικογενειακός άφανται. Ενδεχομένως και δικαιολογημένα αφού χωρίσαμε το γιώκα της. Καλή συνέχεια και περιμένω με ανυπομονησία το βίντεο με τα υπέροχα σχόλια. Λοιπόν, ας κάνουμε μία επανάληψη. Κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν με γνώμονα την αρετή, την καλοσύνη και την αγάπη και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υγιείς προσωπικότητες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι λειτουργούν με γνώμονα την κακία, την κακεντρέχεια και τον ναρκισισμό και δεν έχουν
οπωσδήποτε υγιείς προσωπικότητες. Τραυματικές παιδικές ηλικίες δυστυχώς είχαμε πολλοί από εμάς και δυστυχώς έχουν και θα έχουν πολλά παιδιά στο μέλλον. Το πώς αντιδρά ο κάθε άνθρωπος στο τραύμα της παιδικής του ηλικίας, το τι ηθική απόφαση παίρνει ως προς το πώς θα διαχειριστεί το τραύμα της παιδικής του ηλικίας, θα καθορίσει αν θα επιλέξει το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Αθεράπευτα ψυχικά παιδικά τραύματα, τα οποία μπαίνουν κάτω από το χαλί και ο ίδιος ο άνθρωπος που τα έχει υποστεί δεν αναγνωρίζει τη βλαπτικότητα που έχουν προς τον ίδιο, δεν πάβουν να δημιουργούν προβλήματα στον ψυχισμό του και στον εσωτερικό του κόσμο. Έχουμε πει για τους ευάλωτους ναρκισιστές και τους κρυφονάρκισσους ότι πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την παιδική τους ηλικία και να λένε «Μα δείξε μου μια κατανόηση, δείξε μου μια κατανόηση επειδή έχω, είχα πολύ άσχημα παιδικά χρόνια». Και δείξε μια κατανόηση, δεν το θέλω που το κάνω αυτό. Ή όταν μιλάμε εμείς για τα δικά μας τραυματικά παιδικά χρόνια, ταυτίζονται και λένε και εγώ πέρασα πολύ δύσκολα κλπ. Και υπάρχει μια αναφορά σε δύσκολα παιδικά χρόνια, μια αναφορά σε ψυχικά τραύματα, η οποία είναι καθρέφτισμα ξεκάθαρα της αναφοράς που κάνουμε εμείς, χωρίς όμως να υπάρχει μια ουσιαστική συνειδητοποίηση για το πώς εκείνο το τραύμα που έχει δεχθεί ένας άνθρωπος στην παιδική του ηλικία, πώς εκείνη η βία, η ψυχική και η κακοποίηση και η κακία με στην οποία έχει μεγαλώσει, τον την έχει επηρεάσει αρνητικά και αφήνοντας αυτό το τραύμα αθεράπευτο, αφήνοντας αυτό το τραύμα ανοιχτό, πώς αυτό επηρεάζει όλες του τις σχέσεις σήμερα. Τη σχέση του με τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φροντίζει τη διατροφή του, δεν φροντίζει την υγεία του, δεν φροντίζει να έχει σωματική άσκηση, δεν φροντίζει να έχει καθαριότητα στο σώμα του, δεν φροντίζει να περιποιείται τα μαλλιά του, δεν φροντίζει να ντύνεται ευπρεπώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρατήσει τον εαυτό του, ενδεχομένως αυτό να προκύπτει όλη αυτή η αυτοκαταστροφικότητα και η παρέτηση από ένα ανοιχτό τραύμα, μιας πολύ άσχημης παιδικής ηλικίας, το οποίο παραμέρισε, το οποίο αμέλησε και είπε «εγώ δεν έχω τίποτα». Είναι αυτοκαταστροφικότητα, άρα αυτοκτονικότητα στην ουσία. Γιατί αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές οδηγούν στο τέλος το θάνατό μας. Είναι ένας αργός θάνατος. Το να τρως όλη μέρα σαν χλαμάρες και να γίνεις 140 και 150 και 160 και 180 κιλά, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βάζει τον οργανισμό σου σε μία τροχιά που κάποια στιγμή θα πεθάνεις είτε από καρδιακό νόσημα, είτε από εγκεφαλικό, είτε από οτιδήποτε άλλο. Το να έχεις υπνική άπνοια και να πέφτεις κάθε βράδυ να κοιμάσαι και να κινδυνεύεις να πεθάνεις από την υπνική άπνοια είναι εξαιρετικά αυτοκαταστροφικό. Δεν είμαι γιατρός, γνωρίζω όμως κάποια πράγματα για την υπνική άπνοια, επειδή πάσχει η μητέρα μου υπνική άπνοια και επειδή έχω συζητήσει και με διάφορους γιατρούς για την υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια είναι μια συνθήκη υγείας, ένα πρόβλημα υγείας, που κατά τη διάρκεια του ύπνου ο ασθενής με υπνική άπνοια έχει κάποιες στιγμές που δεν αναπνέει και στερείται ο οργανισμός του οξυγόνου. Με αποτέλεσμα να ξυπνάει την άλλη μέρα το πρωί κουρασμένος ενώ έχει κοιμηθεί πολλές ώρες και να αποκτά διάφορα προβλήματα σωματικής υγείας και ψυχικής φυσικά όταν δεν κοιμάσαι. Εάν κάποιος, εκτός του ότι ροχαλίζει, και συνήθως οι ασθενείς με υπνική άπνοια ροχαλίζουν κιόλας. Το ροχαλιτό δεν είναι το ίδιο με την υπνική άπνοια, σας ξαναλέω, δεν είμαι γιατρός, μπείτε στο YouTube, βρείτε βίντεο που μιλούν πνευμονολόγοι, που είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την υπνική άπνοια, προκειμένου να ενημερωθείτε και να πάρετε την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν κάποιος υποψιάζεται πως έχει υπνική άπνοια και τα συμπτώματα είναι να του λέει ο σύντροφός του ή σύντροφός του το βράδυ ότι ροχάλιζε, ότι είχε στιγμές που δεν μπορούσε να πάρει αέρα και πνιγόταν στον ύπνο του, όταν ξυπνάει κάθε πρωί κουρασμένος, αντί ξεκούραστος, όταν δεν έχει καλό ύπνο κλπ.
πρέπει να κάνει μια εξέταση για την ύπνική άπνοια. Είναι μια εξέταση που γίνεται συνήθως σε ειδικά εργαστήρια ύπνου, δηλαδή πας να κοιμηθείς για ένα βράδυ υπό παρακολούθηση και επιτήρηση στο εργαστήριο. Μπαίνουν διάφορα καλώδια, διάφοροι μετρητές και εάν διαγνωστείς με ύπνική άπνοια, η θεραπεία είναι απώλεια βάρους, τάχυστη για όσους έχουν θέματα παχυσαρκίας. Υπάρχουν και μερικές ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ύπνική άπνοια χωρίς να έχουν περισσότερο βάρος. Και υπάρχουν μηχανές για την ύπνική άπνοια. Είναι μηχανάκια τα οποία φοράει μια μάσκα ειδική ο ασθενής με ύπνική άπνοια καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου. Και σταματάει και να ροχαλίζει και κοιμάται και καλά και ξυπνάει και το πρωί με τον εγκέφαλό του εξουγωνωμένο. Αν ένας άνθρωπος έχει ύπνική άπνοια και δεν φοράει το μηχανάκι και δεν κάνει τη θεραπεία και δεν χάσει βάρος, μπορεί να πεθάνει και όρθιος. Μου έλεγε μια φορά ένας φίλος μου, ότι μεγάλος κύριος αυτός, ότι ένας φίλος του είχε ύπνική άπνοια και λέει πήγανε επίσκεψη στο σπίτι του και καθώς καθόταν πάνω στην καρέκλα, αποκοιμήθηκε και πέθανε πάνω στην καρέκλα, 60 ετών, με ύπνική άπνοια. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η ύπνική άπνοια. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και όσοι έχετε ζητήματα με τον ύπνο και δεν κοιμάστε καλά τα βράδια και σας λένε ότι ροχαλίζετε, εγώ έχω μια εφαρμογή στο κινητό μου, που είναι, ονομάζεται Sleep Bot, Snorlab ονομάζεται, Snorlab. Είναι αυτό εδώ, το Snorlab, είναι μία εφαρμογή στην οποία καταγράφω τον ύπνο και καταγράφεται αν ροχαλίζω και παρατηρώ τον ύπνο και αν υπάρχουν άπνες καταγράφονται. Φυσικά δεν είναι αυτό σε καμία περίπτωση, αυτό δεν υποκαθιστά τη διάγνωση την επίσημη ενός γιατρού το να έχεις αυτή την εφαρμογή και λειτουργεί ως ξυπνητήρι. Όμως, παρατηρώ και παρακολουθώ για να δω εάν τυχόν ροχαλίζω, γιατί ηχογραφεί κιόλας, για παράδειγμα αυτό είναι ένα βράδυ, ηχογραφεί κιόλας και άμα το βάλεις μπορείς να ακούσεις κιόλας. Μερικές φορές πιάνει και τον like αυτή η εφαρμογή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάποιον να μου πει ροχαλίζω το βράδυ, βάζω την εφαρμογή κάθε βράδυ, την ακούω το πρωί, και παρατηρώ τον εαυτό μου για να κάνω τις αλλαγές που χρειάζεται προκειμένου να προστατεύω την υγεία μου. Θεωρώ ότι είναι ένδειξη ψυχικής υγείας και ευεξίας το να προσέχουμε τη σωματική μας υγεία. Πάρα πολύ βασικό. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός δρά ναρκισιστικά αυτός ο τύπος. Έχει δράσει ναρκισιστικά αυτός ο τύπος. Γιατί ξεγέλασε την κοπέλα, γιατί αυτός ο τύπος ξεγέλασε αυτή την κοπέλα, δεν μπορώ να γνωρίσω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, φιλενάδα, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις κάποιες ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις. Αν θες μπορώ να σου συστήσω μια πολύ καλή συνάδελφο που είναι στην Αθήνα και κάνει και συνεδρίες εξ αποστάσεως, για να αναλύσετε το πώς και το γιατί εσύ παγιδεύτηκες σε αυτή την ιστορία. Γιατί φαίνεται πως είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ψηλή αυτοεκτίμηση, όπως είπες πολύ εύστοχα, ούτε μια ροδιά με το αμαξίδιο μου δεν θα έκανα για κανέναν άντρα και γι' αυτό θα πήγαινα σε μια άλλη χώρα. Φαίνεται ότι σου έχει κάνει love bombing από την αρχή. Φαίνεται ότι ένιωσες ότι ίσως έχετε κοινά με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός πληγωμένος από τη ζωή, εσύ πληγωμένη σωματικά. Σου έδειξε μια συμπόνια πολύ υψηλή και γενικά τα πολύ έντονα συναισθήματα στην πολύ αρχή είναι προβληματικά. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Τώρα να το βρω εδώ έτσι πως το γράφεις. Περίμενε ένα λεπτό. Γιατί το έγραψες έτσι πολύ ωραία. Το έγραψες πολύ ωραία. Έγραψες ότι στην αρχή... Λες ότι από την πρώτη στιγμή που σε είδε ένιωθε πολύ ενθουσιασμένος και ενώ ήξερε τη χιλιομετρική απόσταση που μας χωρίζει, ένιωθε να ζορίζεται. Αυτό το ο πολύς ενθουσιασμός, η πολύ συμβατότητα στα μηνύματα και στο χιούμορ και ταυτόχρονα ζορίζομαι, δυσκολεύομαι, στενοχωριέμαι, αυτά μπορεί να δημιουργήσουν trauma bonding, τραυματικό δέσιμο. Γιατί όταν λυπάσαι τον άλλον, και όταν αγχώνεσαι γιατί ο άλλος ζορίζεται, ανεβαίνει η αδρεναλίνη σου και άλλοι νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο,
η οποία αυτή η ένταση που δημιουργείται και στο δικό σου μυαλό σε κάνει να ερωτευτείς περισσότερο και να έχεις ψυχοπαθολογική έλξη για αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης, το γεγονός ότι, όπως είχε αναφέρει, σου είπε «θέλω να είμαι τα πόδια σου και τα χέρια σου», να θέλει να μείνετε μαζί μέχρι το ότι είσαι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή του και το γεγονός ότι ήταν μαζί σου συνέχεια για ένα ικανό χρονικό διάστημα, είτε με είσαι από κοντά, είτε είσαι από τη βιντεοκλήση και τρως μαζί με τον άλλον και πίνεις καφέ μαζί με τον άλλον και βλέπεις ταινία μαζί με τον άλλον, δεν είσαι. Βομβαρδισμός αγάπης δεν είναι μόνο σου λέω πολύ μεγάλα λόγια και σου δείχνω συνέχεια αγάπη. Βομβαρδισμός αγάπης είναι και είμαι συνέχεια εκεί, με μηνύματα, τηλέφωνα, βιντεοκλήσεις και αυτά, είμαι συνέχεια εκεί, ώστε να απασχολώ συνεχώς το μυαλό σου και να μην έχεις άλλη διέξοδο από το να με ρωτευτείς. Συνδυασμένο το love bombing, η συνεχής παρουσία στη ζωή σου μαζί και με το τραυματικό δέσιμο που το λυπόσουν τον κακομοίρη που είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και που ζοριζόταν που είσαστε μακριά. Ίσως αυτό να έκανε έκκληση σε μια συνεξαρτητική πλευρά της προσωπικότητας σου. Δεν θεωρώ ότι είσαι συνεξαρτητικό πρόσωπο εξ ολοκλήρου. Και την έπαθες. Έτσι την έπαθες. Αυτά που έκανες, που πήγαινες στο εξωτερικό να το βρεις, που μιλούσες, που έκανες, δεν είναι κακά πράγματα. Δηλαδή, να μην φτάσουμε και σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ένδειξη αγάπης, ή οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης και εκδήλωση τρυφερότητας και εκδήλωση αφοσίωσης σε έναν σύντροφο είναι κάτι αρρωστημένο. Όχι. Αυτό που είναι αρρωστημένο είναι να είναι μονοπλευρή αυτή η εκδήλωση αγάπης. Να μην είναι αμοιβαία. Και αυτό που είναι προβληματιστικό και προβληματικό είναι στην αρχή μιας γνωριμίας να υπάρχουν κάποια γκρίζα σημάδια. Το γκρίζο σημάδι στην αρχή της γνωριμίας σου σένα με αυτόν τον τύπο ήταν πρώτον το ότι είχε πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, τραυματική και κακοποιητική και δεν έκανε ποτέ του ψυχοθεραπεία και ποτέ του δεν παραδέχτηκε ότι είχε πρόβλημα. Και το δεύτερο ήταν ότι σου εξέφραζε από την αρχή ότι σε θέλει, αγαπά, έλα ανησυχεί, μήπως αυτό δεν θα έχει μέλλον. Και τον προβληματίζει και τον αγχώνει και τον πιέζει η απόσταση. Δίνουμε πάρα πολύ προσοχή σε τέτοια αρχικά σημάδια. Μια υγιής σχέση ξεκινάει ανεμπόδιστα και κυλάει ανεμπόδιστα. Ούτε βιάζονται πάρα πολύ οι άνθρωποι για να δώσουν με τα μούτρα μέσα σε μία σχέση, ούτε έχουν μεγάλες εξαφανίσεις και εξαφανίσεις δυστυχώς λόγω, γκόστινγκ και λοιπά στην αρχή μιας γνωριμίας. Και επίσης, αν κάποιος άνθρωπος από την αρχή της γνωριμίας αρχίζει και βγάζει προβλήματα, και έχω αυτό και έχω το άλλο και έχω οικονομικά θέματα και έχω το ένα και έχω το άλλο, εκεί λίγο προβληματιζόμαστε, μην τυχόν, και ο άνθρωπος αυτός, αυτό που ψάχνει, είναι κάπου να κουμπίσει οικονομικά και μία σχέση συμφέροντος. Δεν λέω ότι αυτό ήταν, θα μπορούσε όμως να ήταν. Ούτε θέλω ακούγοντας αυτό το βίντεο οι υπόλοιποι να πείτε «Α, και εμένα ο δικός μου κάνει παράπονα για τα οικονομικά του, άρα είναι μία σχέση συμφέροντος». Όχι, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αν κάποιος που ακούει το βίντεο αυτό αποκτήσει προβληματισμούς σε σχέση με το τέρι του ή με το τέρι της, καλά κάνουν να απευθυνθούν σε ένα ψυχολόγο, να έχουν κάποιες συνεδρίες ώστε να συζητήσουν προσωπικά με έναν ειδικό πολύ συγκεκριμένα αυτά που συμβαίνουν μέσα στη σχέση τους. Τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας δεν υποκαθιστούν ούτε την ψυχοδιάγνωση, ούτε την ψυχοθεραπεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη. Shit happens, life happens, narcissists happen. Η ζωή συμβαίνει, οι ναρκισιστές συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι τραγικό αυτό που έπαθες. Ίσα-ίσα το πώς το διαχειρίστηκες δείχνει ακριβώς τη δική σου συναισθηματική και ψυχολογική ακεραιότητα. Εσύ ήσουν το υγιές μέλος της σχέσης και γι' αυτό και εσύ την διέκοψες τη σχέση όταν άρχισε να γίνεται προβληματική. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Και χαίρομαι για σένα γιατί είσαι μια λεβενδιά που δεν έχεις αφήσει να σε πάρει από κάτω το γεγονός ότι από τα 24 σου χρόνια και μετά έχασες την πλήρη κινητικότητα σου. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Φιλιά.